7 Απρίλη να απαιτήσουμε να ληφθούν μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά. Αυτό απαιτούν οι μαχόμενοι υγειονομικοί όλης της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα που εφαρμόζονται οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κατά κανόνα αντιλαϊκές για να μείνουν, γιατί δεν εφαρμόζεται για τη θωράκιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Τώρα είναι ανάγκη να λειτουργήσουν οι 1.100 κλίνες ΜΕΘ δημόσιου και του επιταγμένου ιδιωτικού τομέα και να δημιουργηθούν πολλές ακόμα. Πολλοί απέχουμε από το στόχο των 3.500 κλινών ΜΕΘ που είναι αναγκαίες σε κανονικές συνθήκες μη πανδημίας. Να σταματήσει ο ελεηνός καυγάς αν θα πληρωθούν οι ιδιώτες με 1.000 ή 1.500 ευρώ την ημέρα. Επίταξη τώρα, και ας προκαλεί αλλεργία η λέξη σε κάποιους. Τώρα να γίνουν οι προσλήψεις πολλών χιλιάδων μονίμων υγειονομικών. 30.000 υγειονομικοί όλων των κλάδων λείπουν. Στρατιές οι άνεργοι. Να σταματήσουν τα δάκρυα συμπάθειας. Οι συνένοχοι δεν θα γίνουν οι συνένοχοι του πριν και του τώρα. Δεν θα γίνουν οι ειδικευόμενοι, οι νοσηλευτές, οι καθαρίστριες, οι σεκιουριτάδες, οι διοικητικοί, οι τεχνικοί, τα εξυλαστήρια θύματα των μνημονίων και της λογικής υγεία ίσον εμπόρευμα. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τις προσλήψεις είναι ανεπαρκέστατες. Υπάρχουν και αγωνιστές ιδιώτες γιατροί που ζητούν τώρα να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Καλοδεχούμενοι, τους θέλετε? Τώρα θέλουμε μέτρα προστασίας, όχι μόνο για τους υγειονομικούς, αλλά και για τους εργαζόμενους που στηβάζονται σε κλειστούς εργασιακούς χώρους. Δεν μπορούμε να σιωπούμε όταν δίνονται μάσκες με το σταγονόμετρο ή λιγμένα υλικά προστασίας. Τώρα πρέπει να γίνει το τεστ ανίχνευσης του ιού στα κρατικά και στα επιταγμένα ιδιωτικά εργαστήρια και πρώτα απ' όλα σε όλους τους υγειονομικούς. Τώρα πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι αδρανείς κλίνες, 100 στη Σωτηρία, 260 στο 26 στο Ασκληπείο, 50 στο Δυτικής Αττικής, 100 στην Παμακάριστο, 50 στον Πόμπολα και αλλού. Ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί το ίμιτς με τις 280 κλίνες παρά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Τώρα πρέπει να επιταχθούν χώροι και κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Τώρα πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας για να μειωθεί η προσέλευση στα νοσοκομεία, ειδικά στα μεγάλα, τα οποία όπως εδώ στη Γενική Εφημερία αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα από την εύκολη ανάμειξη ύποπτων περιστατικών με επίγοντα χωρίς υποψία μόλυνσης. Τα χρόνια περιστατικά, χειρουργικά, παθολογικά, αιματολογικά, μεταμοσχεύσεις, κάποια στιγμή παίρνουν επίγοντα ή μη επίγοντα χαρακτήρα και χρειάζονται νοσηλεία. Οι χιλιάδες χρονίως πάσχοντες που τώρα κυριολεκτικά φοβούνται να πλησιάσουν τα νοσοκομεία περιμένουν. Πόσο μπορούν να περιμένουν? Δεν πρέπει να μείνουν απροστάτευτοι. Τώρα επήγει η συνολική κρατική χρηματοδότηση. Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2020 δίνει επιπλέον μόλις 75 εκατομμύρια στα νοσοκομεία, δηλαδή ούτε την καρατόμηση των δύο τελευταίων ετών που ήταν 100 εκατομμύρια. Αν κάποιοι προσδοκούν από δωρεές, να ξέρουν ότι πολλοί δωρητές εντός εισαγωγικών θα απαιτήσουν στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Θα απαιτήσουν να λογαριαστούν οικονομικά, όπως τώρα κάποιοι άλλοι επιδιώκουν να λογαριαστούν πολιτικά στο μέλλον. Πολλά τώρα μπορούν να προσθεθούν, αφού εξαντλήσαμε την ατομική ευθύνη, ώρα και να αναδειχθεί η κρατική ευθύνη. Στην κυρίαρχη αντίληψη του εγώ να προτάξουμε στις δύσκολες συνθήκες την αλληλεγγύη, το ένας για όλους και όλοι για έναν. Είναι χρήσιμο.
επίσημο να βγαίνουν και συμπεράσματα για το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και εδώ και διεθνώς, που έχει αναγάγει την υγεία στον πιο κερδοφόρο κλάδο της οικονομίας.